απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απάντηση Ερντογάν, αν θέλετε, θα οδηγήσει πριν από το Πάσχα στην απελευθέρωση των δύο μοίρων. Εάν η Τουρκία πράγματι είναι ειλικρινής και θέλει να επιλέξει έναν ευρωπαϊκό δρόμο, δεν μπορεί να κρατεί δύο στρατιωτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που είναι σύμμαχος, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ένα απλό μεθοριακό επεισόδιο, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός και σωστά το είπε την πρώτη στιγμή.